Κοινοβουλίο του κυρίου Μάλτι Σούλτς εδώ στο Ολυμπιακό Γυμναστήριο του Γαλατσίου. Έχουμε δίπλα μας τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον κύριο Γιάννη Μουζάλα, καθώς επίσης και τον Δήμαρχο Γαλατσίου, τον κύριο Γιώργο Μαρκόπουλο. Mm-hmm. Θα συζητήσουμε μαζί τους για τα πρώτα συμπεράσματα που έχουν βγάλει από αυτή την επίσκεψη. Λοιπόν, κύριε Μουζάλα, να ξεκινήσω από εσάς. Η δήλωση που έκανε ο Μάρτιν Σούλτς ήταν ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει αβοήθητη σε αυτή την προσπάθεια. Φέραμε εδώ πέρα τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου γιατί στη μεγάλη μάχη που δίνουμε για την αξιοπρέπεια των προσφύγων, για την αξιοπρέπεια των Ελλήνων και για την τιμή της Ευρώπης δεν έχουμε καμία διάθεση να εξοραίσουμε καμία κατάσταση. Οι δηλώσεις του κυρίου Σούλτς ήταν πολύ θετικές και μονάχα η αποδοχή το ότι συμβαίνει στην Ελλάδα το προσφυγικό αλλά είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα είναι ένα όπλο στα χέρια μας. Όλη αυτή η κατάσταση έχει μία δυναμική. Έχουμε μικρές νίκες, έχουμε μικρές ήττες. Είναι ένας αγώνας που συνεχίζεται συνέχεια. Οι πρόσφυγες θα υπάρχουν για καιρό. Εμείς πρέπει να ζούμε μαζί τους, να τους βοηθάμε συγχρόνως βοηθώντας και τους Έλληνες που υφίστανται ένα σημαντικό βάρος από όλη αυτή την κατάσταση. Αλλά η προσπάθειά μας, η κύρια μορφή πολιτικής που προσπαθούμε να περάσουμε στην Ευρώπη είναι του ότι η Ελλάδα δεν είναι η πόρτα εισόδου των προσφύγων, είναι η αρχή του διαδρόμου. Η πόρτα είναι στην Τουρκία, μια χώρα για την οποία όσον αφορά τους πρόσφυγες μιλάω με πολύ μεγάλο σεβασμό, κρατάει 3 εκατομμύρια πρόσφυγες. Αλλά το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί εκεί. Δεν μπορούμε να πνίγονται άλλοι στο Αιγαίο, δεν μπορεί αυτή η βαρβαρότητα της ατέλειωτης πορείας δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων στα βουνά και στα λαγκάδια της Ευρώπης να συνεχίζεται. Τελευταίο, αλλά που θα έπρεπε να είναι πρώτο. Θερμές ευχαριστίες στους εθελοντές μας. Δώσαν την ψυχή τους. Στον Δήμαρχο και στους άλλους τοπικούς και αιρετούς άρχοντες του Γαλατσίου δώσανε την ψυχή τους. Χωρίς αυτούς τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει. Το καταλαβαίνουν οι Ευρωπαίοι αυτό, Χρήστο? Το καταλαβαίνουν ότι κάτι πρέπει να γίνει στην Τουρκία? Είναι μια συλλογική δουλειά όλο αυτό τον καιρό. Έχει γίνει μια συλλογική δουλειά. Όλα βαίνουν καλώς σύμφωνα με το σχεδιασμό της πολιτείας και της τοπικής κοινωνίας. Το μοναδικό πράγμα που θα ήθελα να δηλώσω είναι το εξής, ότι οι κάτοικοι, οι εθελοντές και οι υπάλληλοι του Δήμου Γαλατσίου έχουν ξεπεράσει τον εαυτό τους και έχουν προσφέρει υπηρεσίες ανάλογες με αυτές που αξίζουν σε αυτούς τους ανθρώπους που φιλοξενούμε εδώ. Ήρθε η ώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ελληνική κυβέρνηση να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και να προσπαθήσουν να δώσουν μια λύση σε αυτό το μεγάλο ανθρωπιστικό πρόβλημα. Θα συνεχίσει να λειτουργεί εκεί το γυμναστήριο, λοιπόν, Χρήστο, γιατί ο Δήμαρχος... Χρήστο, μας ακούς? Βρούλα, με συγχωρείς λίγο, αλλά έχει φύγει λίγο το ακουστικό.